Φίλες και φίλοι, γεια σας από το online περιοδικό 4στροχή.cy και από μένα τον Δημήτρη Γιώκα. Εν ώψη του Ράλι Ακρόπολης, μαζί μου έχω σήμερα τον Αλέξανδρο Τσουλόφτα, τον καταξιωμένο οδηγό ράλι της Κύπρου, ο οποίος αυτή τη στιγμή προηγείται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με δύο νίκες από δύο αγώνες και ετοιμάζεται να ανανεώσει το ραντεβού του με την ιστορία με ακόμα μια συμμετοχή στο Ράλι των Θεών. Αλέξανδρε μου, καλώς όρισε! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε για το συναρπαστικό σου άθλημα και για τον, για τον εαυτό σου. Ε, Επέτρεψε μου να ξεκινήσω από το όνομα Τσουλόφτας. Το όνομα Τσουλόφτας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους αγώνες ράλι στην Κύπρο, ξεκινώντας από τον πατέρα σου που έγραψε τη δική του ιστορία. τα τελευταία όμως χρόνια, εσύ με τον δικό σου τρόπο, με το θεαματικό σου στυλοδίκησης, με τις επιτυχίες σου, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ανέβαζε τον πύχη πολύ πιο ψηλά, για όλη την Κύπρο και θέλουμε να μας πεις, ε, όσο γίνεται, λίγο πολύ, την... το δρόμο πώς έχεις φτάσει ξεκινώντας ε, μέχρι εδώ, Αλεξανδρέ μου. Ναι. Ε, από τον καιρό που γεννήθηκα, μεγαλώσαμε οικογενειακώς, βλέποντας τον πατέρα μας να κερδίζει αγώνες, να κερδίζει πρωταθλήματα. Άρα, ήταν ε, ε, από μικρός ε, στο αίμα, στο DNA, ε, το άθλημα του ράλι. Ε, και αυτόν ε, πα, από, από πάντοτε ε, είχα το όνειρο να συνεχίσω αυτή την εξέλιξη που ξεκίνησε ο πατέρα μου ε, και σιγά-σιγά, ε, σταδιακά βρισκόμαστε εδώ σήμερα ε, να παίρνουμε αυτό το, 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 το DNA το, πούμε σε ένα επόμενο βήμα. Ε, βρισκόμαστε, όπως είπε και εσύ, τώρα στο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ε, και ε, επόμενε επόμενο, σε, επόμενες δύο εβδομάδες θα βρισκόμαστε στον Παγκόσμιο Αγώνα ε, του Ακρόπολης ε, στην Ελλάδα. Εξαιρετικά νέα και σίγουρα μεγάλη τιμή για όλη την Κύπρο που έχουμε έναν δικό μα άνθρωπο να προηγείται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, να λαμβάνει σε αυτόν τον ξακουστό, σε αυτόν τον ιστορικό, σε αυτόν τον τρομερό αγώνα το, το Ράλι Ακρόπολη. Ε, τώρα, να στραφούμε λίγο στο, στο δικό σου στυλ. Μίλησε για DNA. Σίγουρα έχει το χάρισμα από μια οικογένεια οδηγών αγώνων ράλι, αλλά αυτό που με συναρπάζει και εμένα προσωπικά και τον κόσμο που βλέπω καθημερινά που σε παρακολουθά και σε ακολουθά στα social media, ε, Έχει αυτό το άκρο επιθετικό στυλ οδήγηση. Όλοι οι μου οι ήρωες προσωπικά είχαν αυτό το στυλ. Έχω την εντύπωση, Αλέξανδρη, ότι όταν οδηγεί, δεν σκέφτεσαι με βαθμού, δεν σκέφτεσαι να καν την νίκη. Έχω την εντύπωση ότι σκέφτεσαι την επόμενη, επόμενη πρόκληση που απλώνεται μπροστά σου. Δεν ξέρω αν κάνω λάθο. Σίγουρα. Από την πρώτη μέρα που έχω ξεκινήσει να τρέχω στου αγώνε, είχα μια άλλη θεωρία. Όπω. Ε, είχα πει πάμε πολλές φορές, έχω μάθει να οδηγώ ε, βλέποντας τους καλύτερους οδηγούς του κόσμου, ε, διότι δηλαδή δεν έχω καθίσει ε, με κάποιο δάσκαλο ή οτιδήποτε ε, και πάντοτε ο τρόπος που οδηγούσαν αυτοί οι οδηγοί ήταν ε, ε, στο maximum ε, και δεν χάριζαν ούτε και στροφή. Και έτσι κράτησα αυτό το approach και φαίνεται ότι ε, ε, βγήκε να μου ταιριάζει ε, και συνεχίζουμε και ο μόνο μα στόχο κάθε αγώνα, κάθε ειδική διαδρομή είναι να εμεί σαν να, να προοδεύουμε, να καλυτερεύουμε και να οδηγούμε ε, όσο πιο ε, γρήγορα γίνεται πάντα με ασφάλεια και χωρί ρίσκα σίγουρα. Ωραία, πριν προχωρήσουμε στι λεπτομέρειε για σένα, επέτρεψε να κάνω μια ερώτηση έτσι εδώ που με ενδιαφέρει προσωπικά. Έχει κάποια, ονόματα που μπορεί να μα πει από εκείνα τα πρότυπα των οδηγών πάνω στου οποίου αν θέλει. Τους... Του θαύμασε και εσύ όταν ήσουν μικρό και μετά. Ναι, σίγουρα σαν οδηγού, ο Λόεπ που, είναι, που, έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, ο Ζερ και τα λοιπά, που είναι η καλύτερη οδηγή στον κόσμο σήμερα. αλλά παρακολουθώ οδηγού οι οποίοι οι σημειώσει του είναι στα αγγλικά. Όπω γνωρίζει, το άθλημα του Ράλι είναι οδηγό και συνοδικό. Έχω μάθει περισσότερο από τον Chris Μικ, το οποίο κρατάει πάρα πολύ το ή ας το πούμε κρατώ εγώ το στυλ του, που ήταν πάντα στα όρια. Έχω μάθει με τις σημειώσεις του, έχω μάθει με τον τρόπο οδήγηση του. Άρα σίγουρα είναι ένας οδηγός ο οποίος πάντοτε βλέπα τον παρακολουθούσα από κοντά και βάζω την νοοτροπία του και τη σκέψη του στα δικά μας εδάφη. Ωραία, και επιτρέψτε μου να πω όμω εδώ εγώ, ότι δεν μπορεί οπωσδήποτε να αντιγράψει ένα στυλ γιατί του αρέσει κάποιο οδηγό. Σίγουρα πρέπει να το έχει και σαν έμφυτο αυτό το πράγμα για να μπορεί να οδηγά με τον τρόπο που οδηγά. Ε, τώρα, που μα φέρνει και στο επόμενο ερώτημα, όσον αφορά την ε, απόδοση σου στου δύο αγώνε στην Ελλάδα, στο ράλι Φτιωτίδα και το ράλι Κορίνθου. Κέρδισε και του δύο αγώνε, και να πούμε εδώ δύο νίκε από δύο μέχρι στιγμή αγώνε του Πανελλίνου Πρωταθλήματο, προήγησε το πρωτάθλημα. Πολλέ από τι ειδικέ που κέρδισε, Αλεξανδρέ μου, θα είναι στο ράλι Ακρόπολης που έχουμε στη συνέχεια. Μίλησε μα λίγο για αυτέ τι ειδικέ. Και... Ναι. Ε, Καταρχά, να βάλω μια παρέθεση. Έχουμε κερδίσει και του δύο αγώνε, αλλά έχουμε κερδίσει και όλε τι ειδικέ διαδρομέ των δύο αγώνων αυτών. Ε, κάτι που πρώτη φορά γίνεται ε, από ε, μη Έλληνα οδηγό. Ε, και έχουμε και τις κερδίσει με διαφορά ε, και τους δύο αγώνες. Ε, Όλε οι ειδικέ τυχαίνει να είναι στο Ακρόπολη στον παγκόσμιο αγώνα αύριο. Η, νιώθω πολύ τύχερο που τι έχω ε, ε, τρέξει αυτέ τι ειδικέ. Ήταν ε, εξαιρετική προπόνηση για μα ε, εν ώψη του αγώνα. Ε, εντάξει, σίγουρα είναι κάτι που δεν έχουμε εδώ στην Κύπρο. Είναι, οι ειδικέ είναι ε, ακροπολικέ όπω τι λένε. Είναι από τι πιο δύσκολε ειδικέ διαδρομέ στον κόσμο. Ε, είναι εντυπωσιακέ, είναι γρήγορε, είναι δύσκολε πολύ και χρειάζεται και την απαραίτητη τύχη αφού ένα κλατάρισμα, ένα σπασμένο ελαστικό μπορεί να σου στοιχίσει και τον αγώνα. Και σίγουρα βλέπουμε μπροστά, ευχόμαστε να μην υπάρχει το άτυχο και θα βάλουμε όλη την, το 110% μας για ό,τι καλύτερο. Έχει βάλει άρα τη βάση με τι νίκε που έκανε σε όλε αυτέ τι ειδικέ που θα είναι και στο Ακρόπολι. Όμω, μιλάμε για εντελώ διαφορετικό ράλι, μιλάμε για WRC, μιλάμε για παγκόσμιο επίπεδο και βεβαίω όλοι αυτοί οι κανονισμοί που αλλάζουν. Μου έλεγε πριν για παράδειγμα για το service. Πε μου για αυτέ όλε τι αλλαγέ που θα υπάρχουν στο Ακρόπολι ράλι σε σχέση με του δύο αγώνε που κέρδισε και ποια είναι η πρόκληση για σένα, Αλεξάνδρου. Ναι, ε, σίγουρα ένα τέτοιου είδου αγώνα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι. Ε, Πάρα, πάρα πολύ πιο δύσκολο από ό,τι έχω τρέξει μέχρι σήμερα, αφού ένα αγώνα συνηθέ εμά που διαρκεί δύο μέρε. στο παγκόσμιο διαρκεί μια μέρα, μισή μέρα. Δηλαδή, βάζουν όλε τι ειδικέ δύο ημερών σε μια μέρα, χωρί σερβις. Το σερβις είναι στη νύχτα. Άρα, σίγουρα και η τακτική αλλάζει. Εκεί που θα αλλάζεσαι ε, όλα τα πράγματα στο αυτοκίνητο ε, τέσσερις φορές σε δύο μέρες, εδώ δεν έχει την επιλογή. Ε, άρα είναι πολύ σημαντικό να κρατήσεις το αυτοκίνητο στον δρόμο, ε, χωρίς ε, προβλήματα ε, και αυτό σίγουρα το κάνει πάρα πολύ δύσκολο. Ε, μεγάλες είδικες, ε, πάρα πολλά ε, τα οχήματα που τρέχουν για να κερδίσουν. Ε, η κατηγορία μας θα έχει πάνω από 30 αυτοκίνητα. Ε, παγκόσμιο επίπεδο. Ε, σίγουρα οι πλήσιοι από αυτού πάνε για να κερδίσουν την κατηγορία. Άρα αντιλαμβάνεσαι, ε, ναι, με η τακτική πρέπει να είναι να προσέχει, ε, αλλά απ' την άλλη, οι αντιπάλου σου ε, τα δίνουν όλα για όλα, ε, αφού αυτή είναι η δουλειά του. Ε, άρα, αν είσαι συγκρατημένο, θα ξέρει ότι θα χάσει ε, το παιχνίδι, ε, αν θες να παλέψει για την κατηγορία σου. Άρα, κάπου πρέπει να υπάρχει έναν. Ε, balance ας το πούμε ε, και εντάξει σίγουρα μετά την πρώτη ειδική θα πρέπει να κάθε ειδική, ειδική με ειδική ε, αναπροσαρμόζεις και την τακτική σου ε, πως συνεχίζεις. 19 είναι οι ειδικέ διαδρομές ε, 4 μέρες ε, είναι μαραθώνιος ο αγώνας ε, δεν είναι απλά ένας αγώνας ε, και ε, σίγουρα δεν είναι κάτι που έχουμε τρέξει όπως είχα πει ε, θα... Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο να προσπαθήσουμε. Άρα, αλλάζει εν μέρη η τακτική όμω. Χρειάζεται να επιστρατεύσει το στυλ τσουλόφτα mm -hmm. για να κρατηθεί με αυτού του ε, υπεροδηγού σίγουρα. Για να, δηλαδή να είσαι στο maximum διαρκώ. Και αυτό είναι, μιλάμε για ένα πολύ σκληρό αγώνα σίγουρα τώρα η Ακρόπολη. Τώρα, όσον αφορά την προετοιμασία σου για τον συγκεκριμένο αγώνα, Αλέξανδρε μου. Ε, ε, σίγουρα η προετοιμασία μα ε, καταρχά ήταν και οι προηγούμενοι δύο αγώνε ε, ως προετοιμασία. Ε, έχουμε δουλέψει πάρα, πάρα πολύ σκληρά για αυτό τον αγώνα, ε, ειδικά για το παγκόσμιο, ε, για όλους τους αγώνες. Ε, θα έχουμε, ε, ε, φτάνοντας την επόμενη εβδομάδα ε, στην Ελλάδα, θα έχουμε ε, τρεις μέρες ε, δοκιμαστικά, ε, εντατικά, θα, θα δουλέψουμε όλα τα πράγματα πάνω στο αυτοκίνητο, με παρόμοιες ειδικές του Ακρόπολης, ε, ελαστικά, αναρτήρες, ε, το αυτοκίνητο, το gearbox, όλα αυτά θα τα, θα τα δουλέψουμε και ύστερα σίγουρα είναι και οι σημειώσεις αφού από αυτές τις ειδικές μόνο τις τέσσερις γνωρίζουμε. Οι υπόλοιπε είναι σχετικά καινούργιες για μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι σημειώσεις σου να είναι στο 100% για να μπορείς και εσύ να, 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 να τρέξεις σε εκείνο το επίπεδο των παγκόσμιων οδηγών. Τώρα μίλησε μας και για λίγο για, το, για τη θέση ενός επαγγελματίου οδηγού. Ε, βλέποντας σας σίγουρα με την ταχύτητα που κινείστε από την ώρα που ξεκινά μια ειδική μέχρι το τέλος, ε, η, η, η σκέψης είναι εξωπραγματική για, σε σχέση με το πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ε, μίλησε μας λίγο για αυτό από τη θέση του, του, οδηγού, όπως είσαι, είσαι, ο επαγγελματίας. Ε, ποια είναι η αίσθηση αυτή, πώς έχει αλλάξει το ράλι τα τελευταία χρόνια με την σημερινή εποχή. Ναι. Ε, το πώς έχει αλλάξει μπορώ να πω μόνο από βίντεο απ' έξω γιατί δεν έχω ζήσει από μέσα στους παλιότερους και δεν ξέρω πώς ήταν από μέσα αλλά σίγουρα βλέπεις ότι η ταχύτητα έχει τριπλασιαστή, τετραπλασιαστή ε, αλλά εγώ σαν οδηγός μέσα μπορώ να σου πω ότι βλέποντας τα βίντεο απ' έξω του το, 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 το δικού μας οχήματος, Καμιά φορά δεν πιστεύει ότι πάει τόσο γρήγορα. Μέσα είναι πολύ, πολύ πιο ε, αργά, αφού είσαι συγκεντρωμένο ε, στο 200%. Ε, κάθε στροφή ε, τα παίζει όλα στην τρίχα. Ε, για μα πρέπει να είσαι 100% ψύχρεμο, ε, συγκεντρωμένο. Δεν υπάρχει τίποτα εκτό από την επόμενη στροφή συνέχεια. Ε, να ακούσει τον συνοδηγό σου, σημειώσει. Ε, και βλέπει μετά το αποτέλεσμα και σίγουρα είναι, είναι κάτι που δεν, δεν, δεν πιστεύει ότι είναι, δεν πάει έτσι απ' έξω. Δηλαδή μέσα για μα είναι πολύ πιο χαλαρά, ας πούμε. Μου έλεγε σε εκείνο το ωραίο παράδειγμα προηγουμένω που μιλούσαμε κάποιοι παλιότεροι. Σου έλεγαν: Πρόσεξα, ξεκινεί την πέτρα πάνω στη στροφή. Α πούμε, και του λε: Δεν μπορεί να σκεφτεί την πέτρα, τόσο γρήγορα προσεγγίζει τη στροφή. Ναι, ναι, ναι. Ε, ο τρόπο που, όπως σου είχα πει, που κάθεσε στο αυτοκίνητο, κάθεσαι πολύ πίσω μέσα στο αυτοκίνητο, δηλαδή ουσιαστικά σχεδόν στην πίσω θέση κάθεσαι ε, και το τρόπο που είναι κατασκευασμένο αυτό τα αυτοκίνητο δεν μπορεί να δει κοντά σου. Βλέπει πάντα 30 με 40 μέτρα μακριά, ε, γιατί με τόσε γρήγορε ταχύτητε πα, που δεν Δηλαδή, δια... εκείνο που θε να δει μπροστά σου θα το δει 30-40 μέτρα πριν, γιατί είναι όλα κράτημα δευτερολέπτου. Άρα, πάντα βλέπει πολύ μακριά. Τώρα, σε μια στροφή με 200 χιλιόμετρα, αν έχει μια πέτρα, θεωρά ότι σίγουρα δεν θα ούτε να τη δει μπορεί ούτε να την αποφύγει. Τώρα, ναι, μίλησε και για την, το ρόλο του, του ε, με τον Στέλιο Ηλία, τον συνοδηγό σου, ποια είναι η σχέση που έχετε την ώρα του, του αγώνα και... Ε, φαντάζομαι έχετε κάποια χημεία για να έχετε όλη αυτή την επιτυχία. <laughs> Σίγουρα. Ε, με το Στέλιο έχουμε δεθεί. Ε, τρέχουμε τώρα ε, ανάμεση χρόνο. Ε, έχουμε ζήσει πάμπολε εμπειρίε μαζί, γιατί δεν είναι μοτοράλι. Είναι και πριν και προετοιμασίε ε, και οι αναγνωριστικέ κτλ. Ε, είμαι πάρα, πάρα πολύ απαιτητικό οδηγό. Ε, τα θέλω όλα στην εντέλεια. Είμαι ε, πολύ σε αυτά τα πράγματα. Δεν αφήνω τίποτα τύχη. Ε, το καλό με το Στέλιο ότι είναι ότι αντιλαμβάνεται, ε, προσπαθάει στο 100% σίγουρα. Ε, η σχέση μας είναι φιλική, αδελφική. Ε, δεν είναι μόνο επαγγελματική στον αγώνα. Ε, αντιλαμβάνεται το, με τον τρόπο σκέψης μου ότι συνέχεια θέλω να προοδεύουμε, να καλυτερεύουμε ε, και πάμε για κάτι άλλο. Ε, όχι μόνο απλά να κερδίζουμε αγώνες, και ειδικέ, απλά να, κάνουν, να, δημιουργήσουν κάτι που δεν υπήρχε στην Κύπρο μέχρι σήμερα και το αντιλαμβάνεται και το σέβεται και προσπαθάει και ο ίδιος γι' αυτό και σίγουρα έτσι δεθήκαμε πάρα πολύ. Άρα κάθε λεπτομέρεια μετρά, σίγουρα προσπαθείς και εσύ τα τελευταία χρόνια να ανεβάσεις το, την οδήγηση και το ράλι στον τόπο μας σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο. Είχα πει να ότι ανέβασες τον πύχη πολύ ψηλά, αλλά σίγουρα χρειάζεται όλη αυτή όλο αυτό ο χρόνο, η αφοσίωση από μέρου σου και του συνοδικού σου, η δουλειά που κάνετε μαζί για να, για να ανεβάσετε αυτό το επίπεδο, τολμώ να πω σε πρωτόγνωρα για την Κύπρο επίπεδα. Και ξαναλέω, είμαστε πολύ χαρούμενοι που πραγματικά πετυχαίνει ό,τι πετυχαίνει, γιατί γράφει ιστορία που δεν έχει ξανα, ξαναγίνει για την Κύπρο, Αλέξανδρε. Ναι, η εμπιστοσύνη που έχω στο συνοδηγό μου. Θεωράς είναι ότι το... πει. Τυφλή εμπιστοσύνη. Τυφλή εμπιστοσύνη, πλήρω. Το παίρνω στο 100%. Και αν είναι λάθο, δεν έχει τύχει τι ξύλο μέχρι σήμερα να είναι λάθο, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι τυφλή εμπιστοσύνη, ό,τι πει. Ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε δουλέψει μαζί πολλέ ώρε, άρα. Και έτσι βγαίνει και το αποτέλεσμα. Σίγουρα ένα πλήρωμα δεν είναι μόνο οδηγός. ο οδηγό. Ο οδηγό είναι το, ε, ένα μικρό κομμάτι του, του, τη ιστορία όλη αυτή. Είναι ο συνοδηγό, είναι η μηχανική. Ε, πίσω αυτό είναι όλη η ομάδα. Ε, μιλάμε για πολλά άτομα. Και ο καθένα παίζει τον ρόλο του για να μπορεί ε, να ανταπεξέλθει και να είσαι σε τέτοιο επίπεδο. Μίλοντα για αυτό το επίπεδο το οποίο έχει ανεβάσει, να σε πάρω λίγο πίσω στο περσινό ράλι Κύπρου. Ε, Θυμόμαστε όλοι έναν Αλέξανδρο Τσουλόφτα κάποιες φορές να, να οδηγεί σε δύο, μέχρι δύο τροχούς και ήσουν μπροστά από εκείνο τον φανταστικό πρωταθλητή τον Νάσερα Λατία, και του έδειξες τον δρόμο ε, πέρσι, που είναι κάτι τρομερό για την, για την Κύπρο το πώς κατάφερες και ανέβασες το επίπεδο σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ε, ε, μίλησε μα λίγο για, για αυτή σου την εμπειρία και για το πώς νιώθεις, διότι έχουμε και το ράλι Κύπρου. Τέλο του, του μήνα, τέλο Σεπτεμβρίου. Ναι, ε, σε ένα μήνα είναι και το Rally Κύπρου, το οποίο είναι στο Μεσοανατολικό Πρωτάθλημα. Ε, πέρσι είχα. Ε, κοίταξε, εγώ τρέχω. Ε, τώρα είναι ο πέπτο μου χρόνο, δεν είμαι πολλά χρόνια στο άθλημα. Ε, τα προηγούμενα τέσσερα ε, μεγάλωσα λέγοντά μου ο κόσμο ότι ο, ο Νάσερ είναι ο πιο γρήγορο οδηγό που έχει τρέξει σε, σε, στα πάττια ε, ε, Άρα, ε, πέρσι πριν το Ράλι Κύπρου. Είχα ένα στόχο, να παλέψω αυτό τον γρηγορότερο οδηγό. Είχαμε δουλέψει πάρα πάρα πολύ με τον συνοδηγό μου και από το πρώτο goal στόχος μας ήταν να, να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει και τις πρώτες ειδικές, τρεις ειδικέ φάνηκε που τις είχαμε κερδίσει. Δυστυχώς, ήμασταν άτυχοι, ένα σπασμένο άξονας μας είχε στοιχήσει τον αγώνα. Ε, Όμω είχαμε συνεχίσει την επόμενη μέρα και είχαμε κερδίσει και τι υπόλοιπε ειδικέ, ε, κερδίζοντα 6 από τι 9 ειδικέ διαδρομέ του Ραλι Κύπρου. Εντάξει, σίγουρα το άθλημα αυτό ε, είναι τέτοιο το οποίο ε, δεν ξέρεις ποτέ πότε. Είναι, μηχα... είναι μηχανή, μη, αυτοκίνητα, ε, μηχανικά. Ε, μπο... Οτιδήποτε μπορεί να γίνει, ατύχηση σε οποιοδήποτε. Ε, βλέπουμε μπροστά. Ήταν ε, το πρώτο αγώνα που είχα τέτοιου στόχου. Ε, σε ένα μήνα έχω του ίδιου στόχου. Ε, θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Ε, ο Νάσερ, αλλά θα τρέξει στον αγώνα. Ε, και σίγουρα ευελπιστώ έναν ε, υγιές ε, ανταγωνισμό, ε, το οποίο ε, θα προσφέρει και θέαμα ε, σε όλο τον ε, Κυπριακό λαό που θα έρθει να παρακολουθήσει. Ο κόσμο όμω πάντα θυμάται τον, τον θεαματικό οδηγό, αυτό που παλεύει, όπω λέγαμε και προηγουμένω μαζί, μπορεί να έρθει ξαφνικά εκείνη η ατυχία που να σκοτώσει την προσπάθεια, αλλά μέχρι εκεί που βλέπει κάποιον να τα δίνει όλα, ρε παιδί μου, και να, και να είναι στην κορυφή, νομίζω είναι αυτό που μαγεύει και τον κόσμο και στην ουσία είναι, είναι και η ουσία του, του αθλήματο σα, Αλέξανδρα, με αυτό το πράγμα. Σίγουρα, σίγουρα. Το άθλημα αυτό είναι, ε, μπορεί να φέρει μέχρι την τελευταία, τελευταία στροφή ε, να σου στοιχίζει τον αγώνα αλλά ο κόσμος ε, ε, εντυπωσιάζεται με τα περάσματά σου, ε, τις στροφές, εκεί που στέκεται, εκεί που, το πώ θα περάσεις, ε, τα χείδα που θα περάσεις ε, και τους χρόνους που θα φέρεις μέχρι να γίνουν αυτά τα τείχα. Ε, νιώθω πολύ τυχερός, ε, σίγουρα, να πρωταγωνιστώ ε, στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα και τώρα στο Πανελλήνιο. Σίγουρα είναι μια εποχή που ήρθα, που είμαι από τους νεότερους οδηγούς και μπαίνοντα στο αθήμα αλλά και ηλικιακά και αυτό το αναγνωρίζω και το χρησιμοποιώ σίγουρα για όλους τους νέους φιλάθλους του αγώνα το οποίο σήμερα είναι πολύ και νεαρά, νεαρά παιδιά και σίγουρα ότι καλύτερο δείχνουμε και για τον κόσμο αλλά και για για μας, για ναι, την, την απολαύση μας. Ναι. Ναι. Ε, όπως είπες, Αλεξανδρέ μου, ε, είσαι ουσιαστικά καινούριο στο άθλημα και σε ηλικία νεαρός. Τώρα, ποιοι είναι οι άμεσοι σου στόχοι για το μέλλον όσον αφορά την ε, καριέρα σου. Ε, έχουν συμβεί όλα πάρα πολύ γρήγορα. Ε, δεν μπορώ να βάλω στόχους τώρα για πιο μετά, έχουν το συμβεί τόσα πολλά. Ε, ο άμεσο στόχο μα είναι ε, το ραλιακρό πολύ σίγουρα. Ε, είναι κάθε νύχτα που κοιμάμαι αυτό ονειρεύουμε. Ε, επόμενε τις επόμενες δύο εβδομάδες ε, που θα ξεκινήσει αυτός ο αγώνας είναι το, ράλι, το παγκόσμιο αγώνα να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ε, ε, ύστερα είναι το ράλι Κύπρος ε, και συναφή είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Παγκύπρο Πρωτάθλημα που είναι ο στόχος μας. Ε, και πιστεύω αν αυτά τα, ε, καταφέρουμε να διευκολύνουμε αυτά τα τέσσερι στόχου. ύστερα θα δούμε ε, μπροστά για το επόμενο, το επόμενο βήμα, α το πούμε, ε, για το 2022. Ωραία. Άρα θα, θα μπει σιγά σιγά το κάθε λιθαράκι στη θέση του για να. Ε, σίγουρα με αυτές τις, επιτυχίε επιτυχίες σου να, να, συνεχίσουν και να, να μπει περισσότερο πάνω στον παγκόσμιο χάρτη των κυνηγών ταλέντων για να διακαιδικήσεις ε, σου το ευχόμαστε ολόψυχα κάτι ακόμα πιο σπουδαίο και για τον εαυτό σου αλλά και για την Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε ξανά και στο μέλλον, εύχομαι. Ε, να είσαι καλά που δέχτηκε την πρόσκληση και σου ευχόμαστε ολόψυχα καλέ επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.